Ο κύριος Βασίλης Κουτσαβλής, πρόεδρος του Σωματείου των Φύλων του κτήματος ήταν του ΤΑΤΟΥ. Έχουμε μιλήσει άλλες φορές μαζί του για το ΤΑΤΟΥ και ευτυχώς το ΤΑΤΟΥ τα πράγματα φαίνεται ότι παίρνουν μια θετική τροχιά και θα γίνουν πράγματα. Ωστόσο, ο κύριος Κούτσαβλης που τον άκουσε και προχθές λέει: έλεος ρε παιδιά με αυτή τη σφυρίδα κάθε φορά που έρχεται ένας ξένος καλεσμένος. Ναι, αλλά έλεος. Σήμερα. Και σήμερα. Το ερώτημά μας, και με αυτό θα ξεκινήσουμε, αν θεωρείτε κύριε Κούτσαβλη, καλημέρα, ότι ένα μπισκότο ζυμωμένο με μελάνη σουπιάς, κρέμα λευκού ταραμά και αυγά ψαριού είναι καλύτερο από την κλασική σφυρίδα. Καλημέρα και στους δυο, κύριε Τάκη. Καλημέρα σας. Χαίρομαι που είμαι μαζί σας και συζητάμε αυτή τη φορά κάτι πέρα από το αγαπητό ΤΑΤΟΥ, το οποίο, όπως είπατε, κύριε Τάκη, πάει πάρα πολύ καλά. Δόξα τω Θεώ. Εύχομαι τον Κάρολο, τον πρίγκιπα και την Δούξα της Κορνουάλης στην επόμενη επίσημη επίσκεψή του στην Ελλάδα. Η πρόεδρος της Δημοκρατίας θα τους παραθέσει τον ύπνο στον άκτορο του ΤΑΤΟΥ. Κάθεστε, τώρα είστε όρθιος. Είμαι όρθιος. Καθίστε λίγο. Να σας πω γιατί. Επειδή είπατε για τον πρίγκιπα, μου λέει η Κοραή την ώρα που ξεκίνησε η εκπομπή, άκουσα λέει σε μια τηλεόραση, δεν θα πω ποιο. Για να πέσω κι εγώ, δεν θα πω. Μην εκθέσουμε. Λέει ότι θα έρθει, πώς το είπε. Η Καμίλα με τον άντρα της. Δεν μπορώ. Δηλαδή έπεσε από τον καναπέ κάτω. Λοιπόν. Κυρία Κοραή, να σας πω ότι δημοσιογράφος, παρουσιάστρια νύμφης ΕΡΤ που θα παρουσιάσει τις επόμενες μέρες τα θέματα αυτά. Στην επίσκεψη του 18. Την ώρα που έβγαινε η Δούκησα της Κορνουάλης στο Σύνταγμα μετά το σύζυγό της για να καταθέσουν το στεφάνι, ναι, είπε το ιστορικό το οποίο συζητήθηκε σε όλο τον πλανήτη και τώρα η κυρία Καμίλα αποβιβάζεται από το αυτοκίνητό της για να πάει για την κατάθεση του στεφάνι. Α, μεγάλη η κυρία Καμίλα. Αλλά αυτό που ακούσαμε σήμερα είναι πιο προχωρημένο ακόμα. Η Καμίλα και ο άντρας της. Είναι η Καμίλα και ο άντρας της. Δεν μπορώ. Ούτε καν κυρία. Σκέτο Καμίλα. Λοιπόν, θα ήθελα αυτό, να μας πείτε. Ναι. Μερικά... Κάτσε να μας πει κάτι. Ναι, γι' αυτό. Ναι. Γι' αυτό, κύριε Τάκη, δόθηκε στη δημοσιότητα. Μου είπε η φίλη μου, η δημοσιογράφος η Κατερίνα Ιαννέστη, και δώσαμε στη δημοσιότητα στο iFemerida αυτό το κείμενο των 5.000 λέξεων σχετικά με όλα αυτά τα ζητήματα. Έχει γίνει ανάρπαστο, πρέπει να σας πω. Όλα αυτά τα λάθη που γίνονται και κυρίως να βοηθήσω τους δημοσιογράφους. Έχουμε μία επέτειο για τα 200 χρόνια. Η Ελλάδα θα ταξιδέψει στα μήκη και πλάτη της γης. Είναι εδώ καλεσμένοι ανταποκριτές από όλο τον κόσμο. Δεν μπορούν οι Έλληνες δημοσιογράφοι να βγαίνουν και να λένε αυτές τις ανοησίες στα κανάλια και γενικότερα. Οπότε αυτός ήταν ο στόχος, να εκπαιδευτεί λιγάκι το ελληνικό κοινό πάνω σε μία θυμοτυπία, την οποία τη θεωρούμε πλέον τα τελευταία χρόνια πολύ αναχρονιστικά. Λοιπόν, κύριε Κουτσαβλή, σας παρακαλώ να μας πείτε έτσι. 3-4 σε τίτλους, γιατί δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο, πώς πρέπει όταν θα οι συνάδελφοί μας, οι οποίοι θα κάνουν ζωντανές αναμεταδόσεις, να αναφέρονται στο πρόσωπο του Καρόλου και της τι είναι, και εγώ τα μπερδεύω, Δούκησα της Κορνουάλης, πρέπει να λέγεται όλος ο τίτλος. Πώς θα όλος πρέπει ο να τίτλος, γίνονται. Κυρία Κοραή, δεν υπάρχει το Καμίλα, το ξεχάσουμε και το Κάρολο. Η Δούκησα Κορνουάλης, ούτε ονόματα. Η Δούκησα της Κορνουάλης και ο πρίγκιπας της Ουαλίας, διάδοχος του Βρετανικού θρόνου. Γιατί εάν τα θέλουμε, μικρά τα κόβουμε όμως. Κοιτάξτε, τα μικρά μπορούμε να τα πούμε στη συνέχεια, αλλά αυτό που θα πρέπει να κυριαρχήσει είναι το Δούκησα της Κορνουάλης, κόμμα Καμίλα, πρίγκιπας της Ουαλίας, κόμμα. Πρώτο ο τίτλος, προηγείται το ονόματος. Όχι Κάρολος πρίγκιπας της Ουαλίας και τα λοιπά. Πρώτο ο τίτλος που έχει στη χώρα του και μετά το όνομά του. Αυτό είναι η προσφωνήση. Τώρα, αν κάποιος του συναντήσει, τους προσφωνεί και τους δύο, ανεξαρτήτως φίλου, Your Royal Highness, που σημαίνει υψηλότατος ή υψηλοτάτη στα ελληνικά. Στα ελληνικά αλλάζει, γιατί μπαίνει το θηλυκό υψηλοτάτη. Μάλιστα. Στα αγγλικά είναι μόνο ένα τόρος, σωστό, Your Royal Highness. Άρα ο πρωθυπουργός, οι υπουργοί που θα συναντήσουν το πριγκιπικό, το ζεύγος των διαδόχων κτλ. Θα τους απευθύνονται ως Royal Fans. Τι θα πρέπει, συγγνώμη, να γίνεται και υπόκληση και τέτοια. Κοιτάξτε, κύριε, και να περπατάνε και με βηματάκια πίσω που βλέπουμε στις ταινίες. Αυτό είναι μόνο για τη Βασίλισσα. Α, μόνο. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο είναι εξαιρετικά ευαίσθητο. Εξαρτάται από το τι πιστεύει ο κάθε άνθρωπος. Η βασιλική οικογένεια έχει βγάλει νόρμα του Ηνωμένου Βασιλείου ότι δεν απαιτεί από κανέναν να κάνει υπόκληση. Μπράβο, παρουσία. Είναι προσωπικό θέμα. Αλλά προσέξτε τώρα τι πρόβλημα έχουμε με το πρωτόκολλο. Έχουμε COVID, που σημαίνει ότι στο αεροδρόμιο που θα φτάσουν 7:35 σήμερα το απόγευμα και μετά στην πινακοθήκη δεν θα γίνουν χειραψίες.
Ναι. Οι χειραψίες δεν θα τις δούμε σε αυτή την επίσκεψη λόγω του θέματος του COVID. Οπότε πιστεύω ότι νομοτελειακά θα πρέπει να καθιερωθεί η υπόκληση, η μικρή που κάνουν οι άντρες σε πρόσωπο βασιλικής οικογένειας, που είναι ουσιαστικά μια κλίση του κεφαλιού του σαν χαιρετισμό. Εντάξει, αυτό άλλο η κλίση. Να σας πω λίγο, αν μου επιτρέπετε. Ναι. Τώρα, δηλαδή, η Πρόεδρος Δημοκρατίας, που είναι η ανώτατη αρχόντισσα, ας πούμε, γιατί δεν είναι. Θα του χαμογελάσει, πώς θα τον χαιρετήσει, ή θα του κάνει αγκώνες. Αγκώνες δεν νομίζω. Όχι, ελπίζω τουλάχιστον να μην γίνει αγκωνιές. Πρίγκιπας διάδοχος του Αγγλικού Θρόνου. Πώς θα απευθυνθεί σε μια κυρία Πρόεδρο Δημοκρατίας, γιατί η αθυμοτυπία δεν είναι μόνο από τη μία πλευρά, είναι και από την άλλη. Φυσικά. Α, εξοχότατη. Your Excellency, εξοχότατη. Εξοχότατη. Της Πρόεδρου της Δημοκρατίας, τις προσφωνήσεις και τις αντιφωνήσεις, έτσι θα γίνει. Και ο Κάρολος, επειδή είναι ένας άνθρωπος εξαιρετικά ευγενής πάρα πολύ πολιτισμένος, και πάρα πολύ καλοντημένος, θεωρείται ο πιο καλοντημένος, ίσως ο ένας από τους καλύτερους καλοντημένους άντρες στον κόσμο. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αυτές τις ταυροφροσύνης και στην πρόεδρο προφανώς και εκείνος θα κάνει μια κλίση τώρα, του σώματος, στο θεσμό κτλ. Πάμε λίγο και στο. Μεταξύ τους οι δύο κυρίες. Και αυτές, η δούκισσα της Κορδάνης, έλα μάθε το πια. Η δούκισσα της Κορδάνης. Με μαλώνει εκεί, δεν θα έκανα για ζωντανή παρουσίαση. Συγγνώμη, λέμε πώς να τα λένε οι άλλοι, δεν πρέπει να τα λέμε εμείς σωστά. Εγώ δεν θα κάνω ζωντανή αναμετάδοση. Δεν έχει σημασία. Θα γράψουμε διαγώνισμα μετά. Η δούκισσα της Κορδάνης. Κύριε Κουτσαβλή, του είπα, καλά δεν παίζεται. Κακός μας έχουμε. Έτσι είναι ο κύριος Στάκης, είναι λίγο. Τα θέλει όλα, τι να κάνω. Του λέω, εγώ δεν θα κάνω καμία ερώτηση αφού είσαι τόσο expert. Λοιπόν, ελάτε να και όπως είδατε, καμία δεν έχει κάνει μενού, τώρα. Μενού. Λοιπόν, πάμε στο μενού τώρα. Καταρχάς, σωστά επελέγει ο κύριος Λαζάρου και δεν έχουμε αυτή την κλασική σφυρίδα που έχουμε βαρεθεί, τα έχουμε μάθει απ' έξω. Κύριε Τάκη, εδώ θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ εκ μέρους όλων των Ελλήνων, μιας και βγαίνω σε ένα ραδιόφωνο και μιλάω στην πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας και σε προηγούμενα δείπνο στο Προεδρικό Μέγαρο πήρε την απόφαση να καλεί διακεκριμένους Έλληνες θέσεις και να μαγειρεύουν για τους υψηλούς καλεσμένους. Αυτό ήταν κάτι το οποίο το θεωρώ κορυφαία στιγμή και πράξη δημοκρατίας από το να έχουμε τη γνωστή σφυρίδα για την οποία καλοί φίλοι, πολλοί ευυπόλοιποι άνθρωποι μου λένε ότι έχει αδειάσει το Αιγαίο από τις σφυρίδες γιατί όλα σερβίρουν στο Προεδρικό Μέγαρο. Έχουμε γίνει κτλ. Αν είχε στόμα θα μιλούσε, θα έλεγε φτάνει πια. Λοιπόν, καθίστε ναι, το μενού για του να κυρίου Λαζάρου είναι ένα εξαιρετικό μενού. Ακούστε είναι λίγο πραγματικά. Ποιο θα είναι το δεύτερο πιάτο. Κιμάς γαρίδας σε ζωμό θαλασσινών, τυλιγμένο σε φύλλο λάχανου, αρωματισμένος με κιτρινόριζα και κρόκο κοζάνης. Το πρώτο πιάτο είναι μπισκότο ζυμωμένο με μελάνι σουπιάς, κρέμα λευκού ταραμά και αυγά ψαριού και κακαβιά με πεσκανδρίτσα από την Εύβοια με σέλινο, μυρώνια και λάδι καλαμάτας. Λοιπόν, επειδή είναι εξαιρετικό, επειδή χθες ξεκίνησε το μαλλιοτράβηγμα ακόμα και για το μενού στα social media, να τα βάλουμε σε μια τάξη. Είναι εξαιρετικό μενού. Είναι εξαιρετικός ο κύριος Λαζάρου, βραβευμένος με Μισελέν και τα λοιπά και χρυσούς κούφους. Και το σημαντικό που πρέπει να τονίσω για το μενού, γιατί ο κόσμος είχε απορία γιατί απουσιάζει το κρέας. Γιατί βρισκόμαστε σε 40η, την 25η Μαρτίου γίνεται κατάλυση μόνο ηξίως κατά το ημερολόγιο των Ορθόδοξων. Και κατά προτίμηση μπακαλιάρος. Ακριβώς. Παρουσία του Αρχιεπισκόπου δεν θα υπήρχε περίπτωση να σερβιριστεί κρέας. Το μενού είναι fix. Και βεβαίως το μενού αυτό πάντα είναι σε συνεννόηση σε διπλωματικό επίπεδο και με τους υψηλούς προσκεκλημένους. Θέτεται ένα πολύ σημαντικό όχι θέμα. Όχι μόνο το με μενού, τον διάδοχο και με όλους και με όποιον έχετε. Γιατί και ο Ρώσος Πρωθυπουργός, ο οποίος είναι ένας λαός πολύ, ξέρετε, με την Ορθοδοξία οι Ρώσοι είναι πάρα πολύ. Σε αυτό το θέμα μπορεί να νηστεύει πράγματι. Και όχι μόνο αυτό, και για θέματα αλλεργίας. Φαντάζεστε να έχει κάποιος αλλεργία στις γαρίδες. Βέβαια. Θα τρέχει το νοσοκομιακό στο προεδρικό. Μια καλή πάσα η κυρία Κοραή είναι πριν την επίσκεψη υψηλών καλεσμένων σε οποιαδήποτε χώρα στέλνονται οι διπλωματικές αποστολές των προπομπών. Είναι άνθρωποι του διπλωματικού σώματος που έρχονται με τις πρεσβείες στη χώρα υποδοχής και συζητούν τα πάντα. Και τα βέβαια έχουν γίνει εδώ και πάρα πολύ καιρό, άσχετα αν το μάθαμε εμείς. Δεν είναι τόσο απλά όσο τα παρουσιάζουμε ή τα κατηγορούμε στα social media. Είναι πιο σύνθετη διαδικασία. Και για να σας δώσω
Και εγώ μια πληροφορία που δεν είναι βασιλική, αλλά είναι του ρωσική. Όταν είχε έρθει ο Πούτιν για προσκύνημα στο Άγιον Όρος και συναντήθηκαν με τον τότε πρωθυπουργό, τον κύριο Καραμαλή, στο Πόρτο Καράς, εκεί σε ένα... Yeah. Που ήταν περίπου ιδιωτική η επίσκεψη, είχε, η ρωσική αποστολή είχαν φέρει ολόκληρο ψυγείο. Δεν πήρανε ούτε για ορτάκι από γιατί... εκεί, το οποίο ήταν με αλυσίδες. Φοβόταν. Γιατί ξέρουν, δεξιδίων κρίνουν τα αλότρια. Όχι, ήταν υψηλός ο βαθμός προστασίας. Να ρωτήσουμε και κάτι άλλο. Μπορεί να γίνει και τρομοκρατική ενέργεια, δηλαδή σε αυτά τα θέματα να δηλητηριαστεί κάποιο αρχηγό κράτους. Και μετά δεν μας σώζει τίποτα. Όχι, θα γίνουμε, αυτό θέλει μεγάλη προσοχή. Ακριβώς. Και θα τα ελέγχουν όλα οι πρεσβείες. Και κάτι άλλο να ρωτήσουμε, που το θίξατε, το άκουσα να το λέτε, αυτό το περίφημο λευκό τραπεζομάντιλο στο τραπέζι του Προεδρικού Μεγάρου, το βλέπουμε σαν να είναι σε ταβέρνα ορισμένες φορές. Αυτό πρέπει να τελειώσει. Το έγραψα στο άρθρο, ενημερώθηκα ότι έχει διαβαστεί το κείμενό μου, εκεί που πρέπει να διαβαστεί. Περιμένω απόψε το βράδυ πραγματικά να δω τη διάταξη του τραπεζιού. Για να δούμε, για να δούμε. Δεν είναι μόνο το λευκό τραπεζομάντιλο, κύριε Τάκη. Ορισμένες φορές είναι και ασιδέρωτο, χάλι μαύρο. Είναι, εντάξει, όχι, δεν είναι αυτό. Είναι ότι στείλουμε αυτό το τραπέζι, λες, και είμαστε σε μικροαστικό γάμο σε επαρχιακή πόλη, αυτό το πι τραπέζι. Μας ανεβάζετε το επίπεδο, κύριε Κουτσαμπλή. Εδώ θέλω πλέον... Θέλω Ερμές να μου έχει ο Γιάννης Κουρτάκης και ο Παναγιώτης Τζένος εδώ στο στούντιο. Κυρία Κοραή, ξέρετε πόσα ελληνικά υφάσματα και πόσους ελληνικούς παραγωγούς και πόσους ανθρώπους που θα αναθυμάν τη χώρα και την βγάζουμε στο εξωτερικό. Λοιπόν, θα μπορούσαν να συνεργάζονται με την Προεδρία της Δημοκρατίας. Ένα ωραίο λινό ή ένα ωραίο μεταξωτό, το σουφλί. Λοιπόν, δείτε τα λουλούδια. Μας παρασύρατε, φεύγουμε, έχουμε διαφημίσεις. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάρα με πολύ. Μεγάλη χαρά να τα ξαναπούμε. Εννοείται. Να εμένα αυτές οι συνεντεύξεις μου αρέσουν. Τις άλλες τις κάνω για ξεκάρφωμα. Λοιπόν, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Εμείς.